Τώρα, τι έχουμε. Έχουμε ένα δημοσίευμα καταρχάς της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozan.gr που αναφέρεται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι πραγματικά συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα με αφορμή τις υποψηφιότητες που θα έχουμε μπροστά μας. Αυτό που πριν το παρουσιάσουμε αναλυτικά, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια θερινή ραστόνη. Άσχετα αν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2019, βλέπουμε ότι η κινητικότητα σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους είναι σε πολύ χαμηλά. Πώς ψήφισες την πέδεση σήμερα εκεί, άλλωστε δίπλα όχι, ψήφισα πολύ χαλαρούς. Το θέμα που συζητήθηκε ήταν, Δημήτρη, το συζητήθηκε κύρια το πώς θα σταθούν ανθρωπιστικά γύρω από το κομμάτι που έχει ανακύψει μέσα από την δολοφονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, στο Μάτι και μέσα από. Δυστυχώς υπήρχε ένας προβληματισμός, χαθήκαν ανθρώπινες ζωές και πώς μπορούν να στηριχτούν και οικονομικά αλλά και με αυτό το οποίο ξεκίνησαν στο σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας να συλλέγουν διάφορα πράγματα τα οποία θα αποστέλνουν κάτω στην Ανατολική Αττική. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το δημοσίευμα τώρα το οποίο δεν δημιούργησε. Εγώ βλέπω μετά τις 16-17 Αυγούστου να μην ξεκινήσουν οι διεργασίες γιατί τώρα. Είναι το καλοκαίρι, έχουμε τις διακοπές και μέχρι το 15 Αύγουστο είναι η χαλάρωση. Από Σεπτέμβριο τα καλύτερα λένε. Μάστε, για να δούμε. Έτσι λοιπόν, να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Μέλη της Εκλογικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που συστάθηκε πριν από λίγο καιρό για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του 2019 πραγματοποιούν αυτή την περίοδο διερευνητικές επαφές απευθείας ή μέσω τρίτων με διάφορα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ηγηθούν γαλάζιου ψυχοδελτίων σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα τονίζεται στο ρεπορτάζ έχει δοθεί στο Δήμο Κοζάνης και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί διπλή νίκη. Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης για την περίπτωση του Δήμου Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας από ενδιάμεσο πρόσωπο επαφή ακόμη και με εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης Κοζάνης, τόπος Ναζής, του Λευτέρη Ιωαννίδη, από τον οποίο και ζητήθηκε να απαντήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν θα τον ενδιέφερε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή του να ηγηθεί ενός γαλάζιου ψηφοδελτίου. Με τον τελευταίο να απαντά αρνητικά. Ωραία, ποιος μπορεί να είναι τώρα εδώ. Δεν θα το αποκαλύψουμε, θα το πούμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, αναφορικά πάντα για το Δήμο Κοζάνης, η Νέα Δημοκρατία πραγματοποιεί διερευνητικές επαφές και με πρόσωπα που δεν ανήκουν στο κόμμα της, αλλά εκφράζουν πολιτικά το κέντρο στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ψηφοδελτίου περισσότερο πολυσυλλεκτικού και διευρυμένου. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκτός ήδη από τις γνωστές περιπτώσεις που έχουμε παρουσιάσει και εμείς αναλυτικά, δηλαδή του Γιάννη Κοσέ, του Μάκη Ιωσηφίδη, υπήρξαν προτάσεις και αυτοπροτάσεις και σκέψεις για πρόσωπα όπως η Γεωργία Ζεμπιλιάδου, ο Φώτης Κιαχαγιάς και με τις περιπτώσεις επίσης του Γιώργου Κασαπίδη και της Παρασκευής Βριζίδου να παραμένουν ανοιχτές στα σενάρια και τα σχέδια του κόμματος. Εδώ θα πρέπει, Δημήτρη, να προσθέσουμε ότι ένα όνομα το οποίο συζητιέται πολύ στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό του Γιώργου του Αμανατίδη. Ο Γιώργος Αμανατίδης είναι ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας. Δεν το έχει αποκλείσει, το έχουμε πει στην προηγούμενη παρουσίασή μας όσον αφορά τα πρόσωπα που ακούγονται ότι θα εμπλακούν στις εκλογές για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό. Δεν το έχει αποκλείσει, ούτε το έχει επιβεβαιώσει και είναι μια πολύ καλή και πολύ. Ο κ. Αμανατίδης τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, τι ακούγεται δηλαδή αυτό. Αυτό γιατί είναι στον χώρο της αυτοδιοίκησης, είναι γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μακεδονίας. Τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και δει να κατέλθει ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ανεξάρτητη υποψηφιότητα η οποία θα στηριχθεί από ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο. Μάλιστα. Αυτό κουβεντιάζεται αυτό το διάστημα. Να πούμε ότι η υποψηφιότητά του είναι πραγματικά από τις πάρα πολύ καλές υποψηφιότητες, με δεδομένο ότι είναι τεχνοκράτης, επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας και γνωρίζει όσο καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον τα της περιφέρειας και τις δυνατότητες που έχει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς. Μένει να δούμε βέβαια αν αυτό θα έχει μια θετική κατάληξη και αν ο κύριος Αμανατίδης αποδεχτεί ή αρνηθεί την πρόταση, αν του γίνει από τη Νέα Δημοκρατία.